Λοιπόν, πάρει Τσελεπίδης τώρα. Ο κύριος Τσελεπίδης θα είναι στον αέρα του Λίπερο και είναι τώρα. Καλησπέρα σας, κύριε Τσελεπίδη, τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Ζαγόρα, είμαι καλά. Δεν τα κατάφερε χτες η Κοπεχάγη, η Τραμπζοσπορ, συγγνώμη, τα κατάφερε η Κοπεχάγη. Στο μεταξύ του παιχνίδι, στεναχώρεσε λοιπόν την παρέα του Μπακασέτα και του Σιώπη ο Ζέκα και οι δικοί του φίλοι. Και οι μεν πήγανε στους ομίλους του UEFA Champions League, οι δε στους ομίλους του UEFA Europa League. Πέρασε ωστόσο το απόγευμα, για όσους μας ακούσανε, η έκπληξη όπως την χαρακτήρισα, της πρόκρισης της Rangers απέναντι στην Eindhoven Rangers που κέρδισε με ένα 0 και πήρε το εισιτήριο για τους ομίλους του UEFA Champions League. Εδώ στην Αθήνα με τον καιρό και πάλι να ετοιμάζεται και βροχή, θα πρέπει να πούμε ότι ετοιμάζεται να αφηχθεί το απόγευμα ο δεύτερος Χουάνκ για τον Ολυμπιακό. Ουί Τζο Χουάνκ, ο οποίος ενδεχομένως και να βρεθεί στο Γεώργιος Καρισκάκη για να παρακολουθήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Απόλλωνα μέσα στην προσπάθεια των Ερυθρολεύκων να βρεθούν στους ομίλους του UEFA Europa League της τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου. Ο Πανετολικός, ο οποίος συνεχίζει την προετοιμασία του για τον Άρη, να πούμε ότι ο Κολοβός βρίσκεται κανονικά στα πλάνα του για ένα στοιχείο, έκανε χθες την πρώτη προπόνηση. Ο Μαλής επίσης μετά την επέμβασή του στον Αχίλιο από τον τραυματισμό του στα περσινά play-outs, επίσης τέτοιε στη διάθεση του προπονητή του. Εκτός παραμένει ο Σουηδός Μάρτενσον, ο οποίος θα απουσιάσει από τον χώρο της μεσαίας γραμμής, σύμφωνα με τα πλάνα του τεχνικού των Καναριών, οι οποίοι οδεύουν και στην ολοκλήρωση προετοιμασίας. Ο Πανετολικός ολοκληρώνει την προετοιμασία του μεθαύριο το απόγευμα στις 6 ώρα στο Εμιλέον. Θα πρέπει να πούμε ότι είναι ένα παιχνίδι ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Πανετολικός ήταν και η πρώτη ομάδα η οποία είτε θέλησε με το σχετικό πανό, το οποίο πλέον βρίσκεται είτε στο Κλεάνθη Βικελίδης είτε στην Ίγκαλς Χολ, είτε ακόμα και με το γεγονός ότι είχε αγωνιστεί στο παιχνίδι με τον Μπάς Γιάννη στο πρώτο, υπήρχαν όλοι οι ποδοσφαιριστές του, αναγράφονται στο πίσω μέρος της φανέλας του στο όνομα Άλκης και όχι το δικό του όνομα, πάνω από το νούμερό του είχε τιμήσει τη μνήμη του φίλαθλου του Άρη. Αυτά όσον αφορά για το παιχνίδι της Κυριακής στις 7 η ώρα και τα τελευταία νέα για τον αντίπαλο των Κιτρινόμαυρων. Λογικά το απόγευμα θα έχουμε και μια εικόνα στην εκπομπή και για τον Ατρόμητο, τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ, στο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστής στο πρωτάθλημα της Super League. Από εκεί πέρα να πούμε ότι η εθνική μας βρίσκεται στην Σερβία χωρίς το Μπιέλιτσα, οι Σέρβοι σε αυτό το παιχνίδι για τον Όμιλο στον δρόμο της πρόκρισης προς το παγκόσμιο κύπελο. Ο Γιάννης λογικά θα παίξει, όπως και ο Θανάσης και ο Κώστας. Η εθνική στο πρώτο δικό της επίσημο παιχνίδι με τον Δημήτρη Τούδη στην τεχνική της ηγεσία. Πολύ δύσκολο παιχνίδι, ακόμα και με την απουσία του Γκέλτα, γιατί οι Σέρβοι θέλουν οπωσδήποτε την νίκη και οι δύο ομάδες ουσιαστικά θα αντιμετωπίσουν τα δύο αυτά παιχνίδια που έχουν μπροστά τους. Η εθνική με τον Βέλγιο την Κυριακή στο κλειστό Νίκος Γκάλης, ο κλειστό Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στον δρόμο της παρουσίας του Ευρωμπάσκετ. Έχω την αίσθηση πως θα είναι ένα γερό κράτη για την εθνική, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα. Για την εθνική δεν είναι καταστροφή, όπως θα είναι σε μεγάλο βαθμό για τους Σέρβους. Θα πάω και σαν πρόταση σήμερα σε αυτό το μείον 4,5 η Σερβία, δηλαδή να κερδίσει την εθνική μας με πάνω 4 πόντους σε αυτό το παιχνίδι σήμερα το βραδάκι στο Βελιγράδι. Να κερδίσει η Σερβία την Ελλάδα με πάνω από 4,5 πόντους. Ναι, με 5 πόντους και πάνω. Α, με 5 πόντους. Μάλιστα, ωραία. Έτσι, σε αυτή τη μάχη του Γιόκιτς μαζί με τον Γιάννη, τον MVP, στα τελευταία πρωταθλήματα του NBA. Έτσι. Ευχαριστώ. Και τώρα βλέπω ότι η Ισπανία έπαθε ζημιά. Λέει δεν θα πάει, δεν θα παίξει στο Ευρωμπάσκετ το Γιούλ. Είναι τραυματίας. Ναι, βγαίνουν σιγά σιγά προβλήματα τα οποία μπορεί και να βγουν. Γιατί υπάρχουν αρκετοί καλοσυνθέτες που παίξανε πολλά παιχνίδια στη διάρκεια τη χρονιά. Έρχεται στο καπάκι και αυτό το σκηνικό με τις εθνικές ομάδες. Τα παιχνίδια είτε για την πρόκληση στο παγκόσμιο κύπελλο ή την τελική φάση του Ευρωμπάσκετ. Το συζητούσαμε και για τα παιχνίδια των ποδοσφαιριστών, πώς θα αντέξουν με το παγκόσμιο κύπελλο εν μέση της αγωνιστικής περιόδου και παρά το γεγονός ότι υπάρχει η Champions League, Europa League, Conference και ούτω καθεξής, και πώς θα αντέξουν, γιατί είναι άνθρωποι και όχι μηχανές, είτε οι ποδοσφαιριστές είτε οι βασιμπολίστες. Βέβαια, σωστά τα λες. Πάρη, σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.